Πριν 2 μέρες είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με την Υπουργό Τουρισμού, την κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, εξ αποστάσεως, όπου και αύριο θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε από κοντά τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στην περιοχή μας λόγω της θεομηνίας Daniel. Τα μεγάλα προβλήματα παρουσιάζονται στον Ορεινό Όγκο, ειδικά στην περιοχή του Ασσοκροποτάμου, όπου εκεί είχαμε και κτηριακές ζημιές. Όλα αυτά τα ποσά που δηλώθηκαν κατόπιν της θεομηνίας, μέχρι και σήμερα δεν έχει πληρωθεί ούτε 1 ευρώ. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο η κυρία Κεφαλογιάννη δεσμεύτηκε ότι θα το προωθήσει ώστε να γίνει άμεσα η καταβολή. Το παρακολουθούμε και σύντομα θα βγει και σχετική ανακοίνωση από την Ένωση Ξενοδόχων. Ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα είναι ότι έχουμε ακυρώσεις από την περιοχή του Ισραήλ, όπου τελευταία, όπως γνωρίζουμε, έχει ξεσπάσει πόλεμος στην περιοχή, όπου και θα επηρεάσει αρνητικά την περιοχή μας, δεδομένου ότι τα Μετέωρα ήταν ένας από τους πρώτους προορισμούς που αυτή η περιοχή είχε διαλέξει να επισκέπτεται όταν πραγματοποιεί ταξίδια στη χώρα μας, στην Ελλάδα. Όλα αυτά είναι σημαντικά προβλήματα που προκύπτουν μέσα σε δύσκολους καιρούς, που πολλά πράγματα συμβαίνουν και αναγκαζόμαστε να τα αντιμετωπίσουμε. Δηλαδή, με λίγα λόγια, είχαμε προϋπολογίσει αυτές τις κρατήσεις, ήταν σίγουρες, και λόγω αυτών των εξελίξεων αυτές οι ακυρώσεις δημιουργούν μια μαύρη τρύπα στους ισολογισμούς των ξενοδοχείων. Πιστεύουμε να ανταποκριθούμε και να παλέψουμε όσο μπορούμε περισσότερο αυτές τις δυσίωνες στιγμές που βιώνουμε ως χώρα και ως μια παγκόσμια κατάσταση. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και πιστεύουμε ότι κάποια στιγμή να ηρεμήσουν και να πάμε όσο δυνατόν προς το καλύτερο.